Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Γιάννη τον Γιαναρά, εκ των πρωταγωνιστών της σημερινής αναμέτρησης στη νίκη του ΑΠΟΕΛ επί του Κεραυνού. Γιάννη, ένα πολύ καλό παιχνίδι και για σένα και για την ομάδα σου σήμερα. Τι θέλατε, δείξατε μέσα στο παρκέ ότι θέλατε πάρα πολύ σήμερα αυτή την νίκη, ώστε να μείνετε ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο τελικό. Πράγματι, κάθε ματς από εδώ και πέρα για την ομάδα μας παίζουμε σαν να είναι το τελευταίο. Γιατί όντως μέχρι να καταφέρουμε να πάρουμε τρεις νίκες αντί της ομάδας του Κεραυνού, θα παίζουμε λες και είναι το τελευταίο. Δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε στην πρόκριση ούτε τώρα. Ακόμα δεν κάναμε κάτι όμως. Κερδίσαμε απλά ένα μας στην έδρα μας. Το πιο δύσκολο παιχνίδι θα είναι το Σάββατο μέσα στο Στρόβολο. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ που μπορούσαν εύκολα να μην πιστέψουν στην ομάδα μετά το 2-0, να έχουν λίγα τις αμφιβολίες τους. Παρ' όλα αυτά ήταν και πάλι εδώ σήμερα μετά το 2-0 και φώναζαν για εμάς 2 ώρες. Δεν σταμάτησαν να φωνάζουν ούτε δευτερόλεπτο. Μας δώσανε απίστευτη ενέργεια και γι' αυτό καταφέραμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Τι πιστεύεις ότι έκρινε το παιχνίδι στο τακτικό κομμάτι? Εντάξει, εμείς προσπαθήσαμε τελευταίες 2-3 μέρες να βάλουμε κάτι διαφορετικό. Νομίζω το καταφέραμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και πριν, το τακτικό κομμάτι νομίζω η νίκη μας ήρθε 40% από το τακτικό, 50% από το τακτικό κομμάτι και 50% από τον κόσμο. Τώρα πάτε στο παιχνίδι στο Στρόβολο, όπως είπες και εσύ. Είναι σίγουρα ένα εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Κεραυνό. Μέσα στο Στρόβολο, ο Κεραυνός φέτος έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Μάλιστα, έχει μόλις μία ήττα, και αυτή έγινε στην αρχή του πρωταθλήματος. Οπότε δεν έχει ξαναχάσει. Πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε εσείς? Όντως, μέσα στο Κεραυνός πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μέσα στο Στρόβολο είναι πολύ δύσκολο να την κερδίσεις. Φάνηκε από το προηγούμενο μάτς, το οποίο κάναμε ένα πολύ καλό ημίχρονο. Παρόλα αυτά, άμα χάσαμε λίγο τη συγκέντρωσή μας και χάσαμε το μάτς και σχετικά η διαφορά δείχνει ότι το χάσαμε εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάμε εκεί, θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια για να πάρουμε αυτή τη νίκη. Και μια τελευταία ερώτηση. Πήρατε μια καλή διαφορά σήμερα. Δεν παίζει καμία σημασία όσον αφορά την εξέλιξη της σειράς, όμως ίσως παίζει πολύ σημασία στην ψυχολογία σας. Πόσο πιστεύεις ότι θα βοηθήσει αυτό? Όπως είπες και εσύ, δεν παίζει από καμία απολύτως ρόλο. Είτε ένα πόντο είτε 20. Εγώ είπαμε με τους συμπαίκτες μου πριν το μάτσο ότι πρέπει να πάμε και να δείξουμε 2-3 καλά στοιχεία, να δείξουμε ότι παίζουμε λίγο καλύτερα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Και άμα κερδίσουμε με 1, με 20, με 40, ας κερδίσουμε. Αυτό το κάναμε σήμερα, παίξαμε λίγο καλύτερα, γι' αυτό το λόγο η ψυχολογία μας ανέβηκε λίγο. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια, Γιάννη. Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ. Αυτά λοιπόν από τον Γιάννη τον Γιαναρά.